Παίζω Minecraft, αλλά ο θάνατος είναι super OP. Σήμερα πεθαίνουμε με διαφορετικούς τρόπους και ο καθένας μας δίνει OP items. Πόσο δυνατός θα καταφέρω να γίνω? Για να μάθεις, δες μέχρι το τέλος. Σήμερα έχουμε σκοπό τα 5 likes, οπότε σπάσου το κουμπί του like και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μπεις και εσύ στο πακοχώρι. Γεια! Σήμερα θα είναι ένα περίεργο βίντεο. Καθώς συνήθως προσπαθούμε να μην πεθάνουμε, σήμερα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Μας λέει κατευθείαν να πεθάνουμε. Ναι, με το καλημέρα απλά λέει ψόφα. Οκ, πρώτον, παιχνίδι, να είσαι λίγο πιο ευγενικό. Και δεύτερον, οκ, πάμε να το κάνουμε. Βλέπω εδώ λίγο νερό, οπότε πάμε να πνιγούμε μέσα του. Γεια σας ψαράκια. Έχω γίνει κι εγώ ένας από εσάς. Αχ ναι, τι καλύτερο από το να πεθαίνεις κατευθείαν στο βίντεο. Και όπου να είναι, πεθάναμε. Και πήραμε ένα stack από gold. Τέλεια, και από ό,τι κατάλαβες, καθώς πεθαίνουμε θα παίρνουμε OP items. Αλλά θα πρέπει να πεθαίνουμε με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα γίνονται όλο και πιο δύσκολοι. Σε σημείο που το να πεθάνουμε θα είναι πιο δύσκολο από το να μείνουμε ζωντανοί. Φτιάχνουμε ένα crafting table, το βάζουμε εδώ. Φτιάχνουμε μια ξύλινη αξίνα και φτιάχνουμε πέτρινα αντικείμενα. Οκ, και μας λένε να πεθάνουμε σε έναν κάκτο. Οκ, έχουμε ήδη αρχίσει και πρέπει να πάμε να βρούμε έναν κάκτο. Γρήγορα, πάμε να βρούμε μια έρημο. Μόλις συνειδητοποίησα ότι άμα πεθάνουμε, απλά θα μας βγάλει πίσω στο spawn, οπότε πρέπει να βρούμε πρόβατα για να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Γεια σου, κουρουνάκια, μήπως έχετε δει πουθενά κανένα πρόβατο? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχει εκεί πέρα απέναντι. Πάμε να τα πάρουμε. Και ξέρετε τι θα πει αυτό. Γενοκτονία! Τέλεια, έχουμε αρκετά και βρήκαμε και μία έρημο. Και να, βρήκαμε και κάκτους. Γεια σου κύριε κάκτε, ήρθαμε να πεθάνουμε. Οκ, ας φτιάξουμε εδώ πέρα ένα κρεβάτι, κάπως έτσι, ώστε όταν πεθάνουμε να μας βγάλει εδώ πέρα. Και ναι, κάκτε, είμαι όλος δικός σου. Αου, 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 αου. Ναι, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό για το υπόλοιπο βίντεο. Οκ, και πεθάναμε. Οκ, για να δούμε τι μας έδωσε ο κάκτος. Οκ, μας έδωσε αυτά εδώ πέρα τα οποία φαίνεται να είναι τα αγκάθια του κάκτου. Και λογικά με αυτά μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο OP item. Για να δούμε. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε το δαχτυλίδι του κάκτου. Το οποίο λέει θα μας κρατάει τα items όταν πεθαίνουμε. Και επίσης θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε mobs. Ναι, δες, φοράμε ένα δαχτυλίδι κάκτου. Ωραία, και λογικό όταν το ενεργοποιούμε θα μας δείχνει mobs. Για να δοκιμάσουμε. Όπα, ναι, μπορούμε να δούμε και κάτω τέρατα. Και μπορούμε να δούμε και τα ζωάκια. Τέλεια, αυτό το δαχτυλίδι είναι πολύ χρήσιμο. Και λέει ότι τώρα πρέπει να πεθάνουμε από ένα creeper δίπλα σε gold door. Οπότε, όχι απλά πρέπει να βρούμε gold door, αλλά πρέπει να βρούμε και ένα creeper να μας σκοτώσει δίπλα του. Πάμε να βρούμε ένα cave. Ναι, και νομίζω ότι βρήκαμε. Ωραία, θα βάλω εδώ το κρεβάτι, ώστε να μας βγάλει κοντά μα πεθάνουμε. Και πάμε να το εξερευνήσουμε. Τέλεια, βρήκαμε λίγο iron. Αλλά αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι gold. Ναι, δεν είναι και πολύ ασφαλές που τρέχουμε εδώ κάτω, καθώς δεν έχουμε καθόλου armor. Πάμε ακόμα πιο χαμηλά. Τέλεια, βρήκα λίγο gold εκεί κάτω, δίπλα από πολλά creepers. Έλα εδώ να κάνουμε αγκαλίτσα. Τέλεια! Και ο δες, μας έδωσε ένα charge gold. Για να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι με αυτό. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη βόμβα, αλλά θα χρειαστούμε άλλα 3. Οκ, πάω να πεθάνω λίγες ακόμα φορές. Καλησπέρα, creeper. Ακολούθησέ με. Ελάτε εδώ πέρα. Κοίτα πόσα πήραμε! Ωραία, και για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε gunpowder, αλλά δεν θέλω να πάω ξανά εκεί κάτω. Καθώς μπορούμε να πάμε εκεί μέσα! Βάζουμε αυτό εδώ, σπάμε αυτό και. Ποπ! Για να βρούμε gunpowder. Τέλεια! Να το! Και λίγο iron. Πολύ περισσότερο gunpowder εδώ πέρα. Και για να μην ανεβαίνουμε μέχρι πάνω, μπορούμε απλά να κάνουμε αυτό. Αχ, όχι! Ναι, κάναμε fast travel. Ωραία, και λογικά, άμα βάλουμε αυτό εδώ πέρα και ένα gunpowder στο κέντρο. Τέλεια, μας δίνει βόμβες. Και πάμε να τις δοκιμάσουμε. Καλησπέρα, ζόμπι. Πόινγκ. Όπα ρε. Απλά έσπασε όλη αυτή την περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, μάζεψε όλα τα όρθια στο κέντρο. Οκ, πάλι καλά που έχουμε κι άλλες. Και πόνγκ. Τουνγκ. Οκ, αυτό βασικά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για να βρούμε διαμάντια. Πάμε να κατέβουμε κάτω. Αου. Μείναμε με 2 καρδιές. Αλλά όχι πως μας νοιάζει να μην πεθάνουμε. Και τόινγκ. Βρήκαμε διαμάντια! Τέλεια! Και νομίζω ότι βρήκαμε κι άλλα εκεί πέρα. Point. Πάμε να τα πάρουμε. 5, 8, 9, 11 διαμάντια! Και τόιν. Βρήκαμε κι άλλα. Ποπ. Όπα, εδώ δες τι γίνεται. Όχι, πρέπει να τα πάρουμε πριν πέσει εδώ η λάβα. Και η τελευταία μας βόμβα. Point. Τέλεια, και έχουμε αρκετά diamonds. Οπότε πάμε πίσω. Πεθαίνοντας. Ωραία, μπορούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα ένα chest. Να βάλουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Και μπορούμε να κάνουμε upgrade το σπαθί μας, την αξίνα μας. Και μπορούμε να φτιάξουμε ένα chest plate. Και παντελόνι. Τέλεια! Τι ωραία ρούχα που έχουμε! Αν θες και εσύ ωραία ρούχα, έχω merch με OP σχέδια. Από footer, μπλούζες έως και αφίσες. Θα τα βρεις όλα στο creatorshop.gr και έχω link πάνω στην περιγραφή. Οκ, και έχουν κάνει εδώ πέρα spawn πολλά mobs, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Οκ, και μας λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε από ένα σκελετό. Αλλά εμείς πρέπει να βρισκόμαστε 10 blocks στον αέρα. Όχι, πώς θα το καταφέρουμε καν αυτό. Οκ, λογικά πρέπει να ανέβουμε πάνω σε ένα ψηλό μέρος. Και να φέρουμε μαζί μας και έναν σκελετό. Μας ακολουθεί ένα σκελετός ο οποίος είναι πάνω σε αράχνη. Τέλεια, οκ. Λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα να ανέβεις μαζί μας εδώ πάνω. Ακολούθησέ μας. Ωραία, και αυτό πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε, το οποίο ακούγεται λίγο δύσκολο, είναι ότι πρέπει να πηδήξουμε από τον γκρεμό τελευταία στιγμή, καθώς πάμε να πεθάνουμε από το σκελετό. Και έτσι θα είμαστε 10 blocks στον αέρα και θα πεθάνουμε από το σκελετό. Αλλά πρέπει να φτάσουμε πάνω πρώτα χωρίς να πεθάνουμε. Οκ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί σε λίγο που να είναι θα πεθάνουμε. Οκ, και.
Όχι, δεν πρόλαβα να πηδήξω. Και λέτε, ξαναερχόμαστε. Κάνε μας damage για να πηδήξουμε από κάτω. Δες το πως είναι. Ναι, οκ, βασικά γιατί φοράω armor, το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Ωραία, τώρα μας κάνει πολύ περισσότερο damage. Όχι, οκ, κάτσε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι, και. Ω, τα καταφέραμε. Όχι, δεν νομίζω. Και λέτε, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Όχι, μα αστόχησε! Οκ, και μόλις συνειδητοποιήσετε αυτό μπορεί να πάρει πολλές ώρες. Καλησπέρα, φίλε μου! Α! Ναι, οκ. Βασικά, πάμε το κρεβάτι μας λίγο πιο κοντά αυτή τη φορά. Έλα να μας σκοτώσεις! Ωραία! Όχι! 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 Οκ, επειδή λογικά θα είμαστε εδώ πολλή ώρα, ας τον ονομάσουμε κάπως. Μίτσος. Οκ, αυτός εδώ πέρα είναι ο Μίτσος. Οκ, Μίτσο, να το κάνεις! Όχι! 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 Όχι, ξημερώνει σε λίγο! Μίτσο, πρέπει να τα καταφέρουμε! Ναι! Ω! Τα κατάφερα! Τα κατάφερα! Αν δεις, πήραμε αυτό το νέο item! Οκ, πάμε πίσω στο crafting table. Αντίο, Μίτσο, θα μας λείψεις. Συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε. Δες τον, μας ακολουθεί. Περάσαμε τόσα πολλά με το Μίτσο. Πρόσεχε, πρέπει να πας σε σκιά. Βγαίνει ο ήλιος σε λίγο. Ο Μίτσος καίγεται. Πρόσεχε, θα πεθάνεις. Πέθανε! Αν είσαι στάσεως εδώ, σπάμε ρε στα σχόλια το όνομα Μίτσος. Θα μας λείψεις. Οκ, και με αυτό που πήραμε μπορούμε να φτιάξουμε ένα OP bow. Απλά χρειαζόμαστε λίγα sticks. Οπότε, πάμε να βρούμε λίγο ξύλο. Ωραία, τέλεια, βρήκαμε εδώ πέρα και πάμε να το πάρουμε. Ωραία, φτιάξαμε sticks και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε αυτό το OP bow. Το οποίο λέει ότι μας κάνει να πηδάμε 10 blocks στον αέρα. Ω ναι, όταν κάνουμε δεξί κλικ, μας πετάει στον αέρα. Και αν παρατηρήσει γίνεται enchanted. Οκ, και μας λέει ότι τώρα πρέπει να πεθάνουμε από anvil, το οποίο έχει πέσει πάνω από 50 blocks. Πώς θα το κάνουμε αυτό καν μόνοι μας? Γιατί αν ήμασταν multiplayer, απλά θα χτίζαμε ένα μεγάλο στήλο και κάποιος θα βάζε το anvil πάνω-πάνω. Αλλά τώρα που είμαι μόνος μου, πρέπει να βάλω εγώ το anvil και να πέσω κάτω αρκετά γρήγορα ώστε να πέσει το κεφάλι μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχω αρκετό iron για anvil, οπότε πρέπει να πάμε να βρούμε iron. Οκ, εδώ πέρα έχει μια σπηλιά, οπότε θα βάλουμε εδώ πέρα το κρεβάτι. Και επειδή λογικά θα μας χρειαστεί, ας φτιάξουμε ένα bucket και ας πάρουμε λίγο νερό από εδώ πέρα. Και αν μαζέψουμε λίγη πέτρα και λίγο coal, μπορούμε να φτιάξουμε ένα φούρνο. Και μπορούμε να βάλουμε λίγο φαγητό να γίνεται και iron. Ωραία, και πάμε να βρούμε αρκετό iron για anvil. Και ελπίζω να σας αρέσει το σημερινό βίντεο. Για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ στο κανάλι είμαστε ένα μεγάλο χωριό, το Πακοχώρι, και μόνο με έχεις κάνει εγγραφή είσαι πραγματικό μέλος του χωριού. Οπότε πήγαινε να τσεκάρεις αν όντως έχεις κάνει εγγραφή, γιατί μπορεί να μην χάνεις κανένα βίντεο και παρόλα αυτά να έχεις ξεχάσει να κάνεις. Και αν έκανες μόλις τώρα, καλώς ήρθες στο Πακοχώρι. Τέλεια, ας φτιάξουμε κι άλλους φούρνους και ας βάλουμε όλο το iron να γίνεται. Τέλεια, και έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αρκετά anvil. Οκ, και λέω ότι το anvil πρέπει να έχει πέσει πάνω από 50 blocks πάνω μας. Οπότε σκεφτόμουν να φτιάξουμε έναν μεγάλο πύργο. Κάπως έτσι. Και κανονικά, αν βάλουμε εδώ πέρα ένα anvil, θα πέσει κατευθείαν κάτω. Και εμείς πρέπει να προλάβουμε να το βάλουμε και να πηδήξουμε κάτω γρήγορα, να βάλουμε κάτω μας νερό και μετά να πέσει πάνω μας. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε όλο το iron που έχουμε. Φτιάχνουμε iron blocks και ας φτιάξουμε anvils. Τέλεια. Ανεβαίνουμε στον πύργο μας και φτάσαμε. Και ναι, ξέρω ότι πως άμα βάλω κάτω νερό και ρίξουμε το anvil, απλά θα με σώσει και θα πέσει πάνω το anvil μας. Αλλά για να κάνουμε πιο δύσκολο το challenge, θα το κάνουμε water bucket. Ωραία, έφυγε το νερό από κάτω, βάζουμε anvil, πηδάμε και. Ναι! Τα καταφέραμε! Και μας έδωσε κομμάτια από το anvil. Τέλεια, με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το ραβδί. Ω ναι, το ραβδί του anvil. Το οποίο χρειάζεται μόνο 4 και ένα stick. Οπότε έχουμε αρκετά. Για να δούμε τι κάνει αυτό. Πετάει anvil πάνω στα τέρατα. Ω, βρήκαμε ένα χωριό. Καλησπέρα, συγχωριανοί. Τι κάνουμε. Γιατί βρέχει anvil στο χωριό. Οκ, και λέω ότι πρέπει να πεθάνουμε από λάβα έχοντας diamonds μέσα στο nether. Έχουμε ένα diamond. Αυτό που δεν έχουμε είναι λάβα και δεν έχουμε nether. Αλλά βρήκαμε εδώ πέρα ένα ruin portal, οπότε λογικά θα μπορέσουμε να πάμε εκεί πέρα. Θα πάρουμε από εδώ αυτό το gold. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να πάρουμε και το obsidian. Οκ, και πάμε πίσω στα πράγματά μας. Τέλεια, πήραμε flint. Και έχουμε flint and steel. Και φύγαμε! Καλησπέρα σας! Ωραία, και έχουμε λάβα ακριβώς δίπλα μας και έχουμε και ένα diamond. Και pop! Οκ, αυτό ήταν το πιο γρήγορο nether. Ω, τέλεια, και δες! Μας έδωσε 4 κόκκινα diamonds! Phoenix diamonds! Και από ό,τι φαίνεται είναι σαν enchanted. Οκ, για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά. Ω, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το οποίο σπαθί! Οκ, έχουμε 2 τέτοια diamonds και θα χρειαστούμε ένα blaze rod και 3 blaze powder. Οπότε, πάμε να βρούμε ένα fortress! Και βασικά θα ήταν καλό να έχουμε μία σπίδα. Τέλεια, κάπως έτσι. Ω, πλάκα κάνεις! Και έχει ένα fortress ακριβώς δίπλα μας. Πάμε να πάρουμε τα blaze rods. Γεια σας, blazes! Αντίο. Boing. Hacha. Ωραία, και για τώρα έχουμε αρκετά. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Οκ, παίρνουμε τα blaze powder. 1, 2, 3. Βάζουμε εδώ ένα blaze rod. Και τα 2 diamonds. Ω ναι, πήραμε το phoenix sword. Τέλεια. Ο δε, το οποίο μας έχει δώσει απεριόριστο fire resistance και slow falling. Πάμε πίσω στο nether να πάρουμε τα blazes. Καλησπέρα. Πλέον δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Και μπορούμε να πηδάμε ψηλά με αυτό το bow. Και μετά πέφτουμε αργά αργά. Και boing.
Ποιν. Blaze, πάρε anvils για να έχεις. Ωραία, και νομίζω ότι πήραμε αρκετά. Όπα, και μας λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε από Ender Pearl. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε trades. Πάμε να βρούμε ένα bastion. Και ναι, μπορούμε να πάμε πλακολυμπώντας γιατί έχουμε άπειρο fire resistance. Όπα ρε, δες τι γίνεται εκεί πέρα. Εσείς, πάρετε μερικά anvils να έχετε. Καλησπέρα. Και πονγκ, αντίο. Τι έχουν εδώ πέρα. Οκ, και άλλα arrows. Ένα καινούριο φτιάρι, γιατί όχι. Και gold. Ένα golden apple. Και εδώ πέρα έχει και άλλα arrows. Και άλλο iron. Και άλλο λίγο gold. Και πάμε να δούμε τι έχει αυτό το chest εδώ κάτω. Ναι, και άλλο gold, arrows και ένα golden apple. Ωραία, και ήρθε η ώρα να μου δώσετε αρκετά ender pearls. Μην ανησυχείτε, έχουμε άπειρο gold. Οκ, και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να πεθάνουμε από ender pearls, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μας δώσει αυτά εδώ πέρα για να φτιάξουμε μπότες από pearls. Ωραία, και πιστεύω ότι έχουμε αρκετά ender pearls. Οπότε πάρτε τα υπόλοιπα gold. Και καλά να περάσετε. Φεύγουμε από τον Nether και επιστρέψαμε. Ωραία, έχουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω μας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μας είπε να πεθάνουμε από Ender Pearls. Οπότε, ας φάμε λίγο damage και πάμε να πεθάνουμε από Ender Pearls. Ωραία, και αυτό μας έδωσε αυτά τα fragments. Με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε Ender Pearl μπότες. Για να δούμε τι κάνει αυτό. Όταν κάνω crouch, μας κάνει teleport εκεί που κοιτάμε. Ναι, δες. Α, κάτσε, δουλεύει μόνο σε τέρατα. Όχι. Και φουνγκ. Ναι, κάνουμε teleport και φέρνουμε θάνατο. Σκελετέ. Και φουνγκ. Καλησπέρα. Αντίο. Οκ, και μας λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε από Dragon's Breath. Και από ό,τι κατάλαβα, ήρθε η ώρα να πάμε να πολεμήσουμε τον δράκο. Φτιάχνουμε Eye of Ender. Και λογικά, όταν πεθάνουμε από τον δράκο, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το item. Το οποίο χρειάζεται Dragon Essence, το οποίο λογικά θα το πάρουμε όταν πεθάνουμε. Obsidian. Και δύο μπουκάλια με Dragon's Breath. Ωραία, θα χρειαστούμε μπουκάλια, αλλά έχουμε αυτό εδώ πέρα με το νερό. Οπότε απλά μπορούμε να πιούμε το νερό και να κρατήσουμε τα μπουκάλια. Τέλεια. Και πάμε να βρούμε προς τα που είναι ο δράκος. Και φύγαμε. Φτάσαμε. Και πάμε να σκάψουμε προς τα κάτω. Καλησπέρα. Σπάμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία, και πριν πάμε στο end, αυτή τη φορά πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα το κρεβάτι μας. Γιατί θα χρειαστεί να πεθάνουμε στο δράκο. Ωραία, και 1, 2, 3, 10, 11. Και φύγαμε! Και φτάσαμε στο δράκο. Και φουμ. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν χρειάστηκε καν να χρησιμοποιήσω Ender Pearl. Καθώς άμα κοιτάξω κάπου και σκύψω, μας κάνει teleport εκεί πέρα. Όχι, και αυτό του θύμωσε. Χα! Αντίο. Ωραία, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο δράκος να μας πετάξει την ανάσα του. Δράκε, σε περιμένουμε. Είμαστε εδώ πέρα. Ναι! Οπότε απλά καθόμαστε εδώ μέσα και πεθαίνουμε. Ω ναι, μας έδωσε αυτό που χρειαζόμαστε. Οπότε πάμε πίσω στο δράκο. Ωραία, και θα χρειαστούμε λίγο obsidian και πρέπει να μαζέψουμε λίγο Dragon's Breath με αυτά εδώ πέρα τα μπουκάλια. Ω, τέλεια! 1, 2. Ωραία, βάζουμε εδώ πέρα την ανάσα του, τα μπουκάλια και το obsidian. Ω ναι, δες το! Dragon Turret! Οκ, λογικά αυτό θα πολεμάει το δράκο. Οκ, για να το βάλουμε κάτω. Και τουνγκ! Ω, δες το! Νομίζω ότι. Ναι! Πυροβολάει το δράκο! Αυτό είναι τέλειο! Ναι! Tower, σκότωσε το δράκο για μας! Ναι! Αυτό είναι τόσο OP! Ωπα ρε, δες πόσο low HP τον έχει φτάσει! Μπράβο, Tower, κάνεις πολύ καλή δουλειά! Ναι! Νομίζω τον σκότωσε! Τι λες τώρα! Το Tower σκότωσε το δράκο για μας! Και δεν σπάσαμε καν όλους κρυστάλλους! Τα καταφέραμε! Και αυτό ήταν το Minecraft, αλλά κερδίζω πεθαίνοντας! Αν δεν ζητήσω όταν έπαιζα Minecraft, αλλά γινόμουν όλο και πιο πλούσιος, πάντα το βίντεο στην οθόνη σου! Ιουχου!